Δύο σημαντικοί ερμηνευτές μοιράστηκαν τη σκηνή στο κατάμεστο από κόσμο χώρο των Σημαϊκών Κημητηρίων, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου, Σταύρου Ξαρχάκου και πολλών ακόμη ξεχωριστών Ελλήνων συνθετών. Εμείς με τον Βασίλη Λέκα, τον οποίο γνωρίζω από τότε που ήταν 20 χρονών και τραγουδούσε, τον είχε πάρει στην Μελισάνθη ο Μάνος ο Χατζηδάκης και έλεγε και άλλα τραγούδια, θυμάμαι. Και τραγουδούσα και εγώ τα τραγούδια του Μάνου. Από τότε έχουμε συναντηθεί και σε άλλες συναυλίες. Και τώρα χαίρομαι και με τον Βασίλη που θα σας θυμίσουμε και του Μίκη, του Μάνου, του Ξαρχάκου, του Σαββόπουλου, ό,τι θέλετε. Όλο το απάνθισμα του ελληνικού τραγουδιού. Καταρχάς, είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι για τις εκδηλώσεις της Βαλκανικής Πλατείας. Προηγήθηκε μια συναυλία πριν από 4-5 χρόνια, σου και λίγο παραπάνω. Έρχομαι λοιπόν αυτή τη φορά μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, όπου η συνεργασία μας ξεκίνησε από το 1980. Βεβαίως ο θεσμός έχει την ιδιαιτερότητά του, ο χώρος έχει την ιδιαιτερότητά του και εδώ καλούμαστε να πούμε ένα ρεπερτόριο, και εγώ και η Μαρία, βγαλμένο μέσα από τα γεγονότα και μέσα από ένα περιβάλλον που θυμίζει πάντοτε αυτά τα γεγονότα και μέσω της μουσικής μας. Είναι συμβολικός χώρος και είναι αυτονόητο ότι και το τραγούδι μας και το Mauthausen θα τραγουδήσω και τα τραγούδια μας έχουν πάντα ένα φιλιρινικό πνεύμα και είναι φυσικό να τα αφιερώνει κανείς σε όλα τα θύματα του πολέμου. Στόχος των εκδηλώσεων της Βαλκανικής Πλατείας είναι να αναδείξει την πολυπολιτισμικότητα των Βαλκανίων φιλοξενώντας υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις. Εδώ από το χώρο της μυσταγωγίας, εδώ που είναι κοιμόμενοι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες οι οποίοι δώσανε πριν από 100 χρόνια τη μάχη για την απελευθέρωση των Βαλκανίων από όλους τους λαούς της Βαλκανικής και δώσανε το πολυτιμότερο που είχαν, τη ζωή τους, για την ελευθερία. Ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, τιμώντας αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους από όλα τα Βαλκάνια, κάνει για μια ακόμη χρονιά αυτή την εκδήλωση και ξεκινάμε σήμερα με δύο υψηλού επίπεδου καλλιτέχνες που τιμούν τη χώρα μας, τη Μαρία των μαθητικών και φοιτητικών μας χρόνων, τη Μαρία τη Φαραντούρη και το Βασίλη μας, το Βασίλη το Λέκα, που είναι και συμπολίτης μας που μεγαλώσαμε μαζί του. Εδώ και 20 χρόνια, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ερχόμαστε σε αυτόν τον ιερό τόπο προκειμένου να καταθέσουμε φόρο τιμής με τον πολιτισμό, ώστε να δηλώσουμε με τους λαούς της Βαλκανικής τίποτα δεν μας χωρίζει, πάρα πολλά πράγματα μας ενώνουν και ιδιαίτερα ο πολιτισμός είναι αυτός, είναι το όχημα μέσα από το οποίο πορευόμαστε σε μια κοινή πορεία για την ειρήνη και τη συμφιλίωση.